για άλλη μια φορά χαρήκαμε για ένα σημαντικό έργο που γίνεται στη χώρα μας και λυπηθήκαμε γιατί το τίμημα πάλι πρέπει να το πληρώσει και η δική μας περιοχή. Γιατί τελικά το να περνάει ο αγωγός από την περιοχή μας, να περνάει από τον Δήμο της Εωδέας, γιατί σε μεγάλη έκταση περνάει από το δικό μας Δήμο και από πολλά δημοτικά διαμερίσματα, είναι βέβαιο ότι έχουμε επιπτώσεις. Δεν μπορεί να γίνει επέκταση της πόλης, δεν μπορούν να υπάρξουν επιχειρήσεις και σίγουρα περνώντας μέσα από τα χωριά μας αυτό το έργο και μέσα από δικές μας περιοχές έχουμε πληγή. Τώρα ποια είναι τα ωφέλη? Δεν νομίζω να υπάρχουν ωφέλη περισσότερα από ό,τι σε περιοχές που δεν θα τον φορτωθούν. Δεν βλέπω και κανένα δηλαδή όφελος παραπάνω να έχουν. Ούτε φόροι θα έρχονται επειδή έχει περάσει από εμάς και τελικά και οι αναμονές που θα δοθούν, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, πάλι δεν νομίζω ότι μπορεί να μας ευνοήσει ιδιαίτερα, γιατί δεν θα αφαιθούν 10.000, θα αφαιθεί, αν αφαιθεί και μία, στον Δήμο της Εωρδέας. Θα αναφερθώ στο τι θα ήθελα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε καεί σαν περιοχή και είναι σίγουρο τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και το σύνολο των πολιτών είναι αρνητικό σε ένα τέτοιο έργο, διότι η παραγωγή της ενέργειας σε όλη τη χώρα την πληρώνει ο Δήμος της Εωρδέας. Δεν υπάρχει Δήμος που να έχει γεωτρήσεις 500 μέτρα βάθος για να εξασφαλίσει νερό, γιατί τα ορυχεία βρίσκονται σε 150 μέτρα βάθος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής. Και βέβαια η μέρημνα, το ενδιαφέρον της πολιτείας δεν ήταν καθόλου διαφορετικό από τις άλλες περιοχές που βρίσκονται 30, 60, 150 χιλιόμετρα και δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τίποτε από όλα αυτά τα προβλήματα. Για να μην μιλήσουμε για τις αποθέσεις που βρίσκονται γύρω-γύρω από την Πτωλεμαίδα, για να μην μιλήσουμε από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συνόλου των ορυχείων και των ΑΕΣ. Και τα ωφέλη, έχουμε πάνω από 300 οικογένειες εδώ στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν κομμένο ρεύμα. Θα μου πείτε και τι να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει μία μέρημνα να ήταν κάπως φθηνότερο. Θα μπορούσε να υπάρχει μία μέρημνα να υπάρχουν κάποια ωφέλη. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Ως εκ τούτου λοιπόν εμείς δεν ελπίζουμε σε τίποτε. Και λυπόμαστε πάρα πολύ που περνάει από τη δική μας περιοχή και 10 αγρότες, 10 επιχειρηματίες και το σύνολο της περιοχής θα έχει τις επιπτώσεις από το πέρασμά του. Λυπόμαστε πάρα πολύ επίσης που το τίμημα της χώρας πάλι εμείς πρέπει να το πληρώσουμε. Τουλάχιστον κατελάχιστον ας σημειωθεί ότι η περιοχή της Πτωλεμαΐδος, παρότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη να υπάρξει αναμονή, να υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα όταν θα αποφασιστεί μία να είναι εδώ. Όχι το αν είναι λίγο μακρύτερο ότι θα έχει κανένα κόστος ιδιαίτερο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο αγωγός μεταφοράς έρχεται εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το βασικό είναι να υπάρξει αναμονή, είναι ένα αίτημα των πολιτών μέσα σε όλα αυτά που έχουν δώσει. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι θα κερδίσουμε, θα είναι πιο φτηνή η διαδικασία. Και βέβαια να δοθεί μια σχετική μέρημνα με κάποιες πρημοδοτήσεις, έτσι ώστε να μπορούν επιχειρήσεις να αναλάβουν να δώσουν το φυσικό αέριο. Η περιοχή των ορυχείων και της μονάδας 5 μπορεί να είναι ένα δέλεαρ για συμπαραγωγή με χρήση αερίου. Όπως επίσης η τηλεθέρμανση είναι ένα ισχυρό δίκτυο που μπορεί σε κάποια κομμάτια της να έχει είτε συμπαραγωγή είτε στα δημοτικά διαμερίσματα που φαίνεται ότι είναι δύσκολο να μεταφερθεί η τηλεθέρμανση.